Ο Απόστολος Παύλος τονίζει στο μαθητή του τον Τίτο ότι η αλήθεια εις πίστεως που του προανέφερε είναι αναμφίσεστες και του ζητά να μιλάει στους πιστούς για τις αλήθειες αυτές με βεβαιότητα για να φροντίζουν όλοι οι πιστοί να προσταστούν ακούραστα σε καλά έργα. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Γράφει στη συνέχεια ζητεί από τον Άγιον Τίτο να αποφεύγει τις ανόητες συζητήσεις και τέτοιες αναλογίες για τους φυσικούς θεούς ή τους προγόνους όπως και τις φιλονικίες για τον Ιουδαϊκό νόμο, διότι δεν φέρνουν καμιά ωφέλεια αλλά είναι μάταιες. Δύο λοιπόν βασικά στοιχεία ζητεί ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο τον Απόστολο Παύλο, αλλά όχι μόνο και από τον μαθητή του τον Τίτο, αλλά και από κάθε πιστό της Εκκλησίας. Τα καλά έργα και τα ωφέλιμα λόγια, έργα και λόγια και μάλιστα σε μια εποχή όπως σημερινή, που οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τα πολλά λόγια που δεν έχουν αντίπισμα, η προτροπή του Θείου Αποστόλου έχει μεγάλη επικυρότητα και θέτουν όλους εμάς τους πιστούς μπροστά στην ευθύνη μας, διότι και εμείς δυστυχώς κάποτε επηρεαζόμαστε από το πνεύμα της εποχής να λέμε λόγια χωρίς να κάνουμε έργα, να κάνουμε εύκολα κριτικές, χωρίς να θέλουμε να κουραστούμε και να εργαστούμε σε έργα αγάπης και διακονίας. Ο Θεόχριστος Παύλος όπως μας ζητεί ακριβώς το αντίθετο, λίγα λόγια και πολλά έργα, να αφήσουμε στο τελευταίο τις συζητήσεις για πράγματα ανούσια ή για αμαρτωλά και να προστατούμε στα καλά έργα, να τα επιτελούμε όχι αναγκαστικά, αλλά με ζήλο και αυταπάτηση, χωρίς να περιμένουμε όσους έχουν ανάγκη να ζητήσουν τη βοήθειά μας, αλλά να επιζητούμε ήδη ευκαιρίες αγάπης. Κάποιοι υποφέρουν, άλλοι πεινούν, κάποιοι ανήμποροι θέλουν συμπαράσταση, κάποιοι μοναχικοί την παρηγοριά μας, άλλοι απογοητεύονται στις μακροχρόνιες αρρώστιες τους και άλλοι απελπίζονται από τα βάσανα της ζωής. Αν αρκούμαστε μόνο σε διαπιστώσεις για το κακό της εποχής μας και σε λόγια κριτικά για τους άλλους, δεν κερδίζουμε τίποτε. Τα λόγια μας δεν έχουν κανένα αντίκρισμα και η ζωή μας μια υποκριτική και ψεύτικη. Όλοι μας λοιπόν να στάσουμε ένα νέο ξεκίνημα αγάπης, να ψάξουμε να βρούμε τους ανθρώπους που χρειάζονται την αγάπη μας. Έτσι θα πλουτίσει η ζωή μας με καρπούς αρετή και θα πλημμυρίσει η καρδιά μας από ειρήνη και ανάπαυση. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Παύλος καλεί τον μαθητή του τον Τίτου να προσέχει ιδιαίτερους αιρετικούς ανθρώπους. Τους λέει συγκεκριμένα, αιρετικών άνθρωπων μετά μία και δευτέρα νοθεσία παρετού. Αιρετικών άνθρωπων που επιμένει να δημιουργεί σκάνδαλα στις διαιρέσεις στην Εκκλησία, ενώ του συμβουλεύει για πρώτη και για δεύτερη φορά, παρατήρησέ τον και απόφευγέ τον. Μάθε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει διατραφεί και αμαρτάνει και για την αμαρτία του αυτού ελέγχεται και κατακρίνεται από την συνείδησή του και από τον ίδιο του τον εαυτό. Κατόπιν ο Απόστολος Παύλος δίνει στον μαθητή του κάποιες πραγματικές οδηγίες, του λέει, όταν σου στέλνω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, φρόντισε γρήγορα να έρθει στην Νικόπολη, διότι εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το Ζηνά και τον Απολό καταδεύωσε με επιμένη φροντίδα.
για να μην τους λείπει τίποτε στο ταξίδι τους. Ας παίρνουν έτσι μάθημα και οι άλλοι πιστοί να προδοστατούν στα καλά έργα και να συντρέχουν στους αδελφούς απαραίτητες ηλικίες τους ανάγκες, για να μην στερούνται πνευματικούς καρπούς, σε χαιρετούν εν κάρδια όσο είναι μαζί μου. Χαιρέτησε όλους τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρις του Θεού να είναι σε όλους μας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ζητάει ιδιαιτέρως από τον μαθητή του να αποφεύγει κάθε αιρετικών άνθρωπων. Η προτροπή του αυτή ίσως φαίνεται σε μερικούς ανθρώπους εποχής μας κάπως υπερβολική. Λένε κάποιοι σχετικά, για να αποφεύγουμε τους αιρετικούς, η επικοινωνία μας μαζί τους θα τους βοηθήσει να μετανοήσουν. Άλλωστε λένε η Ορθοδοξία, η μόνη αλήθεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτε κανένα. Η Ορθοδοξία πράγματι δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, αλλά εμείς προσωπικά κινδυνεύουμε να ζημιωθούμε πολύ όταν συναστρεφόμαστε με αιρετικούς, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκτραπεί από τον δρόμο της αληθείας και μένουν πεισματικά στο ψεύδος τους. Όταν συνητά κανείς μαζί τους, όχι μόνο δεν έχονται να ακούσουν την αλήθεια, αλλά δημιουργούν και εντάσεις και αναστατώσεις, διότι είναι πεισματικά προσκολλημένοι στην πλάτη τους. Γι' αυτό και οι επαναλημμένες συζητήσεις μαζί τους αποτελούν άστοχον κόπο. Επιπλέον, επειδή κάποιοι πιστοί δυστυχώς δεν γνωρίζουν καλά την ορθόδοξη πίστη μας, επηρεάζονται και γεμίζουν αμφιβολίες. Το έργο της επιστροφής των αιρετικών, άλλωστε το έχουν στην ευθύνη τους οι κληρικοί της Εκκλησίας μας. Εμείς σας προσευχόμαστε και ας περιμένουμε την επιστροφή κάποιων από αυτούς, χωρίς όμως να έχουμε συναστραφεί μαζί τους. Κάθε Σάββατο, ώρα 10 το πρωί, θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα του Κατοικητικού Σχολείου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού μας για παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου. Παρακαλούμε να προσλέψουν τα παιδιά μας να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Κατοικητικού Σχολείου. Στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού μας λειτουργεί παράρτημα της Σχολής Βραδινής Μουσικής Σειράς Μητροπολεός μας. Διδάσκεται η Βραδινή Εκκλησιαστική Μουσική, καθώς επίσης και τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή το απόγευμα. Καθηγητής είναι ο κύριος Χρήστου Πανάγου. Την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό μας Ιερά Αγρυπνία από ώρα 8:30 το βράδυ για την εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Θα τεθούν σε προσκύνηση τεμάχια Ιερών Υψάνων. Την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου, ώρα 6 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Εσπερινός στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου στην Οδό Αγίων Ασωμάτων. Την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου και στο Ναό μας. Την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό μας, θα τελεστεί ο Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου ώρα 5 το απόγευμα. Την Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η μερίσια προσκυνηματική εκδρομή στην Γυναικεία Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και Κερνίτσι στην Αρκαδία. Ώρα αναχώρησης 7 το πρωί από τον Σκλαβενίτη και από την κεντρική πλατεία του Κοροπίου. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ. Οι εγγραφές και η πληρωμή του εισιτηρίου θα γίνονται στο γραφείο του Ιερού Ναού μας. Φαίνεται τον Κύριο.